ο ΑΕΔ. Περνάμε στην παρουσίαση από το ΙΠΤΙΛ. Ευχαριστούμε τον κύριο Τζοβάρα, το Διευθυντή του ΙΠΤΙΛ, για την στήριξη του συνεδρίου. Το ΙΠΤΙΛ είναι ένα Ινστιτούτο Τηλεμανικής Πληροφορικής που βρίσκεται στη Θέρμη και στηρίζει προγράμματα, ουσιαστικά αναπτύσσει πολύ καινοτόμες τεχνολογίες και συνεργάζεται με πολλά πανεπιστήμια και ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως θα δούμε από την παρουσίαση. Καλημέρα και από μένα. Να συγχαρώ και εγώ την Επιτροπή για τη διοργάνωση του συνεδρίου και να πω ότι ζηλεύω που όταν εγώ ήμουν φοιτητής δεν είχαμε τέτοιες δυνατότητες. Θα σας πω λίγα λόγια για το ΙΠΤΙΛ, καθώς και θα χρησιμοποιήσω αυτή την ευκαιρία σήμερα να σας προσκαλέσω να συμμετέχετε στις δραστηριότητές μας, να έρθετε να δουλέψετε σε διάφορες ομάδες του ΙΠΤΙΛ, οι οποίες είναι, όπως ανέφερε και ο Λεόντιος, πάρα πολύ ενεργές το τελευταίο διάστημα. Πολύ σύντομα θα πω λίγο για το... Να πω το ΙΠΤΙΛ για αυτούς που δεν το ξέρουν, φαντάζομαι αυτοί που δεν είναι από Θεσσαλονίκη μπορεί να μην μας ξέρουν. Είναι το Ινστιτούτο Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Στεγαζόμαστε στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, το ΕΚΕΤΑ, και είμαστε ένα από τα 5 Ινστιτούτα του. Και έχουμε από πολύ παλιά μια πολύ στενή σχέση με το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρολόγων και Μηχανικών ΙΤΑΙ. Να σας πω, ιδρυθήκαμε σαν εργαστήριο στο Πανεπιστήμιο, που ήταν το Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφοριών το 1992, όπου ο διευθυντής ήταν ο κύριος Τρίτζες. Μετά φτιάχτηκε το ΙΠΤΙΛ το 1998. Το 2000 γίναμε μέλος του ΕΚΕΤΑ και το 2008 είχαμε διευθύντρια την καθηγήτρια την κυρία Τιμπέτρου, η οποία δυστυχώς, την οποία δυστυχώς χάσαμε από καρκίνο το 2012 και από τότε είμαι αναπληρωτής διευθυντής και πρόσφατα διευθυντής εγώ. Αυτά σχετικά με την ιστορία του ΙΠΤΙΛ. Να σας πω λίγο ποιες είναι οι δράσεις και ποια είναι η δομή του ΙΠΤΙΛ. Έχουμε 6 εργαστήρια. Η παρουσίαση μου είναι στα αγγλικά, αλλά θα προσπαθήσω να τα παρουσιάσω και στα ελληνικά. Είναι το Visual Analytics Virtual Augmented Reality Laboratory, που είμαι υπεύθυνος εγώ. Το Visual Computing Lab, στο οποίο είναι υπεύθυνος ο Πέτρος Δάρας. Το Networks and Communication Lab, που είναι υπεύθυνος ο κύριος Στασιούλας στο παράρτημά μας στο Βόλο. Το Multimedia Knowledge and Social Analytics Lab, που είναι υπεύθυνος ο Γιάννης Κουμπατσιάρης. Το Cognitive Systems and Robotics Lab, όπου είναι υπεύθυνος ο Σωτήρης Μαλασιώτης. Και τέλος το E-Services, E-Learning and E-Government Lab, στο οποίο είναι υπεύθυνος ο Δημήτρης Σάμψον, που είναι καθηγητής στο Πειραιώς και στεγάζεται στο παράρτημά μας στην Αθήνα. Λίγα λόγια για το ΙΠΤΙΛ. Ξεκινήσαμε λίγοι άνθρωποι. Πλέον έχουμε φτάσει στο τέλος του 2013 να είμαστε 216 άτομα. Το ΙΠΤΙΛ γιγαντώθηκε μέσα στην κρίση και θέλουμε να συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση, φυσικά σε ένα επίπεδο που να είναι ελεγχόμενο. Είμαστε 7 researchers, ερευνητές, το αντίστοιχο των καθηγητών στο Πανεπιστήμιο, αλλά συνεργάζονται με εμάς πάρα πολλά μέλη ΔΕΠ και από το Αριστοτέλειο, από το τμήμα εδώ, αλλά και από άλλα τμήματα, από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το Δημοκρίτιο. Οπότε μπορείτε να δείτε ότι το ΙΠΤΙΛ τα τελευταία χρόνια αποτέλεσε μια διέξοδο για τους ηλεκτρολόγους, μηχανικούς και μηχανικούς υπολογιστές στη Θεσσαλονίκη. Και θέλουμε να συνεχίσουμε να αποτελούμε αυτή τη διέξοδο. Γιατί μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Γιατί είμαστε πάρα πολύ επιτυχημένοι στην προσέλκυση χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή τρέχουμε 95 έργα με budget περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ και τα καινούργια έργα που ήρθαν στο ΙΠΤΙΛ στο τέλος του 2013 ήταν περίπου 8-8,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά τώρα ξεκινάνε. Κάποια ξεκινήσαν τον Ιανουάριο, άλλα ξεκινάνε τώρα. Σε όλα αυτά τα έργα έχουμε ανάγκες προσωπικού, ιδιαίτερα καταρτισμένου και υπάρχουν δυνατότητες να... Το κύριο αντικείμενο είναι
ερευνητικό, αλλά υπάρχει και ανεπτυξιακό αντικείμενο. Δηλαδή και κάποιοι που δεν έχουν ιδιαίτερες δραστηριότητες σε ερευνητικούς τομείς. Και να πω και κάτι για τη Θεσσαλονίκη. Είναι η πρώτη φορά που κατάφερε το ΥΠΤΙΛ να έρθει πρώτο στην προσέλκυση πόρων στην Ελλάδα. Έχει ξεπεράσει το Μετσόβιο και το ΕΠΙΣΕΙ στην Αθήνα. Και τρίτο σε όλη την Ευρώπη σε ένα συγκεκριμένο τομέα, στον οποίο είμαστε πάρα πολύ ενεργοί. Μας έχουν κατηγορήσει αρκετές φορές ότι κυνηγάμε μόνο τα project και δεν κάνουμε publications. Αυτή η διαφάνεια δεν δείχνει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν φαίνονται καλά τα νούμερα, αλλά δείχνει ότι έχουμε μια σταθερή, σταθερή παραγωγή, θα έλεγα, δημοσιεύσεων σε πολύ καλά περιοδικά, κυρίως IEEE, αλλά και σε άλλα περιοδικά. Και αντίστοιχα είναι και τα νούμερα που έχουμε στα citations. Να πω τώρα 2-3 λόγια για το αντικείμενο του ΥΠΤΙΛ. Όταν ξεκινήσαμε, το κύριο αντικείμενό μας ήταν η επεξεργασία εικόνας, όραση με υπολογιστή και κυρίως πολυμέσα, γενικώς αντικείμενα που είχαν να κάνουν με πολυμέσα. Τώρα έχουμε αναπτυχθεί και έχουμε πάει σε αρκετές νέες περιοχές, όπως το Information Visualization, 3D Reconstruction, γενικότερα στα δίκτυα, και έχουμε πλέον όλες αυτές τις περιοχές που είναι active. Απλά θέλω να τις διαβάσω. Είναι Human Computer Interaction, Virtual Augmented Reality, Artificial Intelligence and Robotics, Pattern Recognition Machine Learning, Image and Signal Processing Computer Vision, Social Network Analysis και γενικότερα Research Networks και Communications, και όλα αυτά σε διάφορες εφαρμογές. Κυρίως βλέπουμε τους τομείς του περιβάλλοντος, Environmental Monitoring, Geosciences and Remote Sensing, της βιοιατρικής, Biomedicine και Bioinformatics, το Security και Surveillance, καθώς και το Cultural and Educational Technology. Έχουμε κάποιον εξοπλισμό, virtual reality εξοπλισμό, ο οποίος είναι σχετικά παλιός, αλλά τώρα θα σκεφτόμαστε να τον ανανεώσουμε. Έχουμε πρόσφατα πάρει το Motoman, το robot, και το EEG, το οποίο στα πλαίσια ενός έργου αριστείας, σε συνεργασία με το Λεόντιο και με την κυρία Τσολάκη, έχουμε πάρει το πολυκαναλικό EEG, 256 κανάλια, και προσπαθούμε μέσω αυτού να βρούμε μια πιο φθηνή λύση για μελέτες που συνήθως γίνονται με fMRI. Αυτό που είναι αρκετά σημαντικό είναι ότι έχουμε πάρει χρηματοδότηση γύρω στο 1 εκατομμύριο από την ελληνική κυβέρνηση στα πλαίσια του ΚΡΙΠΙΣ για να φτιάξουμε αυτό που ονομάζουμε εμείς έξυπνο ενεργειακό σπίτι, το οποίο θα το χτίσουμε. Θα είναι προκάτω, οπότε λογικά από όταν πάρουμε την άδεια, το οποίο είναι το μόνο πρόβλημά μας, σε 3-4 μήνες θα είναι έτοιμο. Αυτό θα είναι ένα απολύτως ελεγχόμενο σπίτι και θα έχει ό,τι sensor μπορείτε να φανταστείτε. Έχουμε 500.000 εξοπλισμό μόνο και μόνο για το σπίτι αυτό. Και αντίστοιχα θα πάρουμε και ένα Powerwall. Συνεργαζόμαστε σχεδόν με όλους στην Ελλάδα και με πάρα πολλές και καλές εταιρείες στο εξωτερικό. Πρέπει να τα αναφέρω αυτό, ότι έχουμε καταφέρει, η Google έχει συμμετέχει μόνο σε 2 ευρωπαϊκά προγράμματα, το ένα ήταν με το ΥΠΤΙΛ, το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Πέρα από αυτό, μπορεί να δείτε, όλες οι ευρωπαϊκές εταιρείες συμμετέχουν σε κονσόρτσια στα οποία είμαστε και εμείς. Να σας πω λίγο προς τα πού θα κατευθυνθούμε τα επόμενα 5 χρόνια. Σε Big Data Analytics, σε Information Visualization, Gamification, Global Public Inclusive Infrastructure for Accessibility. Για όλα αυτά, όποιος θέλει μπορεί να με ρωτήσει, να σας πω και λεπτομέρειες. Σε Positive Technologies, σε αντιδιαστολή με τα Negative Technologies, δηλαδή τώρα ψάχνουμε να βρούμε γιατί κάποιος είναι στρεσαρισμένος, δεν ψάχνουμε ποτέ να βρούμε γιατί κάποιος είναι χαρούμενος. Αυτό είναι το Positive Technologies, να ψάξουμε να βρούμε γιατί κάτι προκαλεί θετική επίδραση σε κάποιους από εμάς. Brain Computer Interfaces, Real Time 3D Reconstruction και Tele Immersion, Complex Event Detection and Recounting. Θέλουμε να δούμε και θέματα για Privacy Implications σε Social Networks, με αυτά ασχολείται ο Γιάννης Κουμπατσιάρης, για Intelligent Robotics for Agile Manufacturing και θέματα στο Future Internet και στο Earth Observation από συνεργαζόμενους ερευνητές. Τώρα να έρθω στο ψητό για μας. Εγώ ήθελα να έρθω σήμερα να μιλήσω για να σας πω ότι αν και το 2013 έχουμε προκηρύξει
πάνω από 100 θέσεις στο ΥΠΤΙΛ, δεν έχουμε την αντίστοιχη ανταπόκριση από την πλευρά τη δική σας. Εμείς θέλουμε κυρίως μηχανικούς. Είμαστε το 90% είναι ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί και μηχανικοί υπολογιστών και το 10% στο ΥΠΤΙΛ είναι από τα τμήματα πληροφορικής. Οπότε απευθυνόμαστε σε εσάς. Δεν έχουμε βρει την αντίστοιχη ανταπόκριση στις προκηρύξεις που βγάζουμε. Αν ψάχνετε για δουλειά, αν είναι αλήθεια ότι υπάρχει ανεργία στο χώρο μας, υπάρχει ευκαιρία να συνεργαστείτε με εμάς. Αυτή τη στιγμή, αν πάτε στο site μας, θα δείτε ότι είναι κάποιες 5-10 προκηρύξεις. Είναι πάντα ανοιχτές τουλάχιστον 5 προκηρύξεις, ίσως το καλοκαίρι λιγότερες, αλλά όλη την υπόλοιπη διάρκεια του χρόνου, τουλάχιστον 5-10 προκηρύξεις είναι ανοιχτές σε διάφορα αντικείμενα. Οι περισσότερες θέσεις είναι στη Θεσσαλονίκη, αλλά υπάρχουν και κάποιες θέσεις στο Βόλο και στην Αθήνα. Τα αντικείμενα είναι αυτά που σας είπα, κυρίως signal processing, image processing, virtual reality, social networks, robotics, σε αυτούς τους τομείς που ανέφερα παραπάνω. Και με εφαρμογές έχουμε μπει αρκετά στον τομέα της ενέργειας, της ασφάλειας και της υγείας. Πιστεύουμε ότι δίνουμε αρκετά καλούς μισθούς, ακόμη και σε entry level. Έχουμε πάρα πολύ καλό περιβάλλον εργασίας. Αυτό μπορώ να σας το εγγυηθώ εγώ προσωπικά και όλοι οι άλλοι συνεργάτες που δουλεύουμε 15 με 20 χρόνια στο ΥΠΤΙΛ. Και από το αποτέλεσμα μπορούμε να κρίνουμε ότι είναι και ιδιαίτερα παραγωγικό. Και έχουμε τη δυνατότητα, μιας και δεν μπορούμε μόνοι μας να δώσουμε διδακτορικά, έχουμε συνεργασίες με καθηγητές και στο Αριστοτέλειο και στο Δημοκρίτιο, στο Δυτικής Μακεδονίας, στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο Imperial College, στο Σάρε και στο Queen Mary, μέσω των οποίων μπορούμε να δώσουμε διδακτορικά. Φυσικά όλα αυτά θα κάνετε στην Ελλάδα. Μπορεί να πάρετε διδακτορικό στο Imperial δουλεύοντας στην Ελλάδα. Δεν το προτείνω. Εγώ προτείνω να το κάνετε στα ελληνικά πανεπιστήμια όπως έκανα και εγώ. Άρα, αν ενδιαφέρεστε, φυσικά καλά είναι να γνωρίζετε, όπως είπε και ο συνάδελφος πριν από το ΤΟΕ, τι μπορείτε να κάνετε όταν θα πάτε στο εξωτερικό να ψάξετε για δουλειά. Αλλά ψάξτε πρώτα στην Ελλάδα για δουλειά. Και μια ευκαιρία να δουλέψετε είναι στο ΥΠΤΙΛ. Αυτό είναι τα άτομα του ΕΚΕΤΑ. Έχουμε φτάσει πλέον τα 700 άτομα στο ΕΚΕΤΑ. Όποιος θέλει μπορεί να μου στείλει ένα email. Θα σας απαντήσω μέσα σε μια εβδομάδα. Θα σας έχω απαντήσει σίγουρα. Έτσι, γιατί έχουμε και κάποιες δράσεις τις οποίες δεν μπορούμε να αποφύγουμε. Μην απογοητευτείτε να σας απαντήσω αμέσως. Αλλά σίγουρα θα σας απαντήσω. Και αυτά από μένα. Χαίρομαι που υπάρχει αυτό το συνέδριο και υπάρχουν τόσοι νέοι επιστήμονες και με ευχαρίστηση θα χαρώ να συνεργαστείτε με το Πανεπιστήμιο είτε με το ΕΠΤΕΛ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Τζοβάρα και είναι πολύ θετικό μήνυμα ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ανοιχτές θέσεις εργασίας από ένα Ινστιτούτο το οποίο, όπως είδατε, έχει πολύ μεγάλη δραστηριότητα. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις. Είστε σίγουροι? Γιατί είναι μια ευκαιρία μόνο. Μπορείτε να στείλετε ένα email. Ναι, παρακαλώ. Ναι, υπάρχει. Υπάρχει. Και υπάρχουν μάλιστα και προπτυχιακές υποτροφίες. Αλλά πρέπει να δούμε πριν τις δώσουμε. Δηλαδή, όταν έχουμε κάποια συνεργασία 1-2 μήνες, μετά μπορούμε να δώσουμε και κάποιες προπτυχιακές υποτροφίες. Αλλά υπάρχει δυνατότητα πρακτικής άσκησης, να το ξέρετε. Έχουμε ήδη πάρα πολλά άτομα που κάνουν πρακτικές. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ.